αυτά στον επαναληπτικό θα προκριθούμε. Το πιστεύουμε όλοι. Δευτέρη, μένει ένα συνέστημα απογοήτευσης. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία σήμερα. Όπως είδατε το παιχνίδι, γιατί εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά ήσταν κυρίαρχοι, παρότι δεν καταφέρει να σκοράρετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού πιστεύω ότι ήρθαμε τον ένα. Παρ' όλα αυτά το κόλ δεν ήρθε. Και επικεντρωνόμαστε τώρα στην Ευρώπη, στον επαναληπτικό. Θεωρείς ότι ήταν το καλύτερο αμυντικό σου παιχνίδι στο τώρα? Ίσως ήταν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία, ξέρουμε όλοι ότι έχει νίκη και πάνω απ' όλα να κερδίσει η ομάδα. Ήταν πολύ ειδικό σε ένα τέτοιο μάτς με αντιπάλους που έχουν τόσο φυσικές δυνάμεις και σώματα. Ποιο είναι, πώς το αντιμετωπίζεις κύριος ή ποιες εντολές είχατε? Και εμείς είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Παίζουμε ανά τρεις μέρες, εδώ και δύο μήνες, οπότε δεν είναι κάτι. Το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε και η Midland ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας που έκανε, οπότε και αυτή άρχισε και κουράζονται μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Μπορεί να περιμένει η ρεβάνς. Έχετε ένα μεγάλο παιχνίδι. Τι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να παραμείνει στον Ολυμπιακό σου πιο κοντά μπορεί. Πρώτα είναι το παιχνίδι με τον Άρη που θα πάμε εκεί πέρα για να κερδίσουμε. Και από εκεί και μετά βλέπουμε τη Midland. Δεύτερη, μια τελευταία ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σένα και την ψυχολογία σου ότι επέλεξε ο κύριος Λουτσέσκου να πορευτεί κυρίως μαζί σου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ θα μπορούσε να έχει δηλώσει και τον Σάστρε? Εντάξει, αυτό μου δίνει περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι ο προπονητής με εμπιστεύεται και μου δίνει περισσότερο αυτοπεποίθηση. Και το ότι γεγονός ότι θα υπάρχει πλέον 50% χωρητικότητα στο δεύτερο παιχνίδι, πόσο κίνητρο σα δίνει και δίνει? Ο κόσμος είναι ο 12ος παίχτης. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.